Έλα μέσα. Έλα μέσα. Σιγά ρε, θα μου βγάλεις το χέρι. Μην μιλάς δυνατά. Γιατί? Γιατί και οι τείχοι έχουν αυτιά. Είναι κανείς εδώ? Όχι, μόνο οι τείχοι. Άραξε. Τι άραξε? Να τα πούμε. Γιατί πρέπει να είμαστε αραχτοί, όρθιοι, δεν μπορούμε να τα πούμε. Α, πολύ μου το καθυστερείς. Βιάζεσαι? Λοιπόν, εδώ είναι το χρήμα. Πρόσεξε, το ιερό. Αυτό που σκοτώνει. Μπράβο, έτσι και σκεφτείς να το πειράξεις κάηκες. Θα μεταφερθεί μετά πάσης ευλαβίας. Ξέρω. Όχι, ξέρεις και την άλλη φορά ήξερες που στο δώσανε και το έφαγες στις φοράδες στον υπόδρομο. Κακιά στιγμή. Ναι, αυτό λέω και εγώ, να μην ξανάρθει. Γιατί τότε και στην έρημο Ζαχάρα να πας να κρυφτείς, θα σε βρούνε και θα σε θάψουν στο χώμα να σε φάνε τα μυρμήγκια της ερήμου. Ναι, λέγε μου τέτοια ωραία να έχω εφιάλτη συνέχεια. Όχι, εντάξει, αυτή η φορά θα φτάσει στον προορισμό του. Άλλωστε θα είσαι και εσύ μαζί μου, δεν θα είσαι? Όχι, αναβλήθηκε το δικό μου ταξίδι. Γιατί? Λόγω ποινικού μητρώου, με γνωρίζουν αν φας και προφίλ. Έτσι και περάσουμε μαζί το αεροδρόμιο και τίποτα να μην κρατάμε, θα μας ψάξουν μέχρι το Σόβραγγο. Μάλιστα. Καλά, και ο Αγκοπιάν με εμπιστεύεται να πάω μόνος μου? Με τα δυσκολίες να πούμε, αλλά τι να κάνει. Μην ξεχνάς ότι έχει και ένα χείρο. Έτσι και κάνεις τίποτα μέχρι να σε βρει, θα βουτήξει τον αδερφό σου και θα τον κρεμάσει ανάποδα μέχρι να παρουσιαστείς. Οχ, θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Καλύτερα ανοίξει η γη να με καταπιεί. Γι' αυτό σου λέω, σεμνά. Θα πας αυτή εδώ την τράπεζα. Θα τα καταθέσεις το όνομα που γράφει και το λογαριασμό. Και μετά κάνε ό,τι θέλεις. Είσαι ελεύθερος. Θα σε πάτσει και με τον Αγκοπιάν. Για κάτσε, εδώ γράφει 20 εκατομμύρια. Πόσα είναι με στην τσάντα? 20. Και δική μου προμήθεια? Ποια δική σου, είπαμε. Εσύ τα έχεις πάρει και κοντρά μάλιστα. Δηλαδή δεν θα βγάλω τίποτα εγώ? Α, είσαι και θρασής. Του φάγες τα λεφτά την άλλη φορά και θέλεις και προμήθεια τώρα. 10 φορές έπρεπε να του βγάλεις λεφτά με αυτά που πήρες και εσύ πατζίζεις με την πρώτη. Και έχεις τα μούτρα και ζητάς και προμήθεια. Λέει, και στην Αμερική πώς θα τη βγάλω? Γιατί έχεις σκοπό να μείνεις εκεί? Να, το εισιτήριό σου είναι με επιστροφή. Τσάκο του. Έστω και μια μέρα, πού θα κοιμηθώ στον δρόμο? Πάρε συνάλλαγμα, το νόμιμο. Πού θα βρω λεφτά να πάρω συνάλλαγμα? Και τι ρωτάς εμένα, ρε, εγώ θα σου δώσω λεφτά. Κάνε ό,τι θέλεις, δική σου δουλειά. Λοιπόν, αυτά μην αγγίξεις. Δεν τρελάθηκα. Σε 5 μέρες φεύγεις. Σε 5 μέρες? Και μέχρι τότε αυτά που θα τα κρύψω? Εσύ μπορείς και τα κρύψεις και περνάς και το Τελωνία και ρωτάς εμένα που θα τα κρύψει εδώ μέσα, ρε. Πλάκα ρε μου κάνεις. Έτσι ρε Θεέ μου, τιμώρησέ με κι άλλο για τα κακά που έχω κάνει. Κάνε με κουρέλι. Με ποιο μιλάς, ρε? Με τον Παντοκράτορα. Δώσ' του χαιρετισμούς. Λοιπόν, ήσυχα, σεμνά και ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Τυχερέ. Άντε και καθαρίζεις και με τον Αγκοπιάν. Ποιος τη χάρη σου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τυχεράκια. Άλλος, λέγε. Θεία Μάγδα. Θεία Μάγδα. Ποια είναι αυτή? Θεία. Μακρινή ξαδέρφη της μάνας μου. Πολύ μαζευόμαστε. Γάμος είναι, ρε Σούζη. Κόσμο θέλουμε να γιορτάσει τη χαρά μας. Από το σόι σου δεν βλέπω πολλούς. Λάμπρο μου έχεις δώσει εδώ και αυτός γράφεις ίσως έρθει. Και δεν τον πάω και καθόλου, αδελφέ μου. Ναι, ξέρω. Μου έχεις πει να τον πάρουμε με το καλό να μας φάει την περιουσία. Άκου πράγματα. Να πέσουμε και στην ανάγκη του. Να κάνει κουμάντο με τα δικά μας τα λεφτά. Τέλος πάντων. Ο γιος σου θα έρθει? Δεν ξέρω τι να σου πω. Καταφωνεί. Ξύπνησες, αγόρι μου? Όπως βλέπεις, πολύ χορύπανση έχει αυτό το σπίτι. Δηλαδή, τώρα την απέκτησε. Τι απέκτησε? Η φωνούλα σου, λέω. Περνάει τους τοίχους. Είσαι βροντόφωνος. Μου έχει μείνει από τα βρυσίματα στους δρόμους. Να σου πω, θέλεις καφεδάκι? Όχι. Ο Σπύρος θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Τι? Τι να ρωτήσω? Α, ναι. Την άλλη Παρασκευή παντρευόμαστε με τη μάνα σου. Και τι θέλετε να με ρωτήσετε, αφού το αποφασίσατε μόνοι σας? Όχι, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Στο γάμο θα έρθεις? Εγώ? Πώς? Αν είναι να κρατάω την ουρά του νηφικού. Πλάκα κάνει. Άντε να πληθείς, αγόρι μου. Και μετά το πλήσιμο, τα ίδια θα πω. Μην νομίζω να τα συνέλθω. Μυστήριο, παιδί. Κλωτσάει, ε? Τι είναι, μουλάρι και κλωτσάει. Σου έχω πει, όλα τα αγόρια ζηλεύουν τις μανάδες τους. Δεν θέλουν να τους τις παίρνουν άλλοι. Μα τι λες, ρε Σούζη, τώρα? Τι είναι και θα ζηλέψει, γιο σου είναι. Ρε παιδί μου, δεν έχεις ακούσει για το ειδιπόδιο σύμπλεγμα? Το ποιο? Ειδιπόδιο. Πώς τρώγεται αυτό, με ξυλάκια? Σαν κινέζικο μου φαίνεται. Καλά, άστο. Τέλος πάντων. Καλά, πάω τώρα γιατί έχω και δουλειά. Κάνε τίποτα και σήμερα, αδελφέ μου.
Μου έχει βγει η γλώσσα να τρέχω να κανονίσω τα του γάμου. Κάνω, πώς δεν κάνω. Τι κάνεις? Υφαίνω τον ηθικό μου. Λάκα κάνεις τώρα, ε. Έλα, φυλάκι. Α, τα λέμε το απόγευμα. Άντε, στο καλό να πες. Καλό. Πάει. Με πήρε η τρέλα από κάτω τώρα, σε αυτή την ηλικία. Έφυγε αυτός. Άντε να δούμε μέχρι πότε θα τον λες αυτός και αυτός. Πάντα. Τουλάχιστον όσο θα τον βλέπω. Και πολύ φοβάμαι ότι θα τον βλέπω για κάμποσο καιρό. Δεν μου λες, εδώ θα μείνει. Ποτέ θες να πάμε, να μείνουμε στην καλύβα του. Και δεν πάτε να μείνετε στον πύργο σου, στην Αχαγιά. Κάτσε να γίνει ο γάμος πρώτα και θα δεις πως θα καταρρεύσει ο πύργος. Δηλαδή, μητέρα, κάνεις απάτη. Γιατί? Άμα με αγαπάει πραγματικά εμένα και όχι τα λεφτά μου, δεν θα τον ενδιαφέρει αν δεν έχω δεκάρα. Αν όμως με παντρευτεί για τα λεφτά μου, κάνει και αυτός απάτη. Φοβερή λογική. Ήθελα να ξέρω σε ποιον έμοιαζε. Εγώ τουλάχιστον είμαι τίμιος. Θα μπορούσα να κάνω τα γλυκά μάτια στην άλλη. Ποια είναι άλλη? Α, μου λες για τη δικιά σου. Ναι, τη δικιά μου. Θα μπορούσα να την αραγωνιαστώ, να τη φάω ό,τι μπορώ να τη φάω και μετά να την παρατήσω. Εγώ όμως το ξεκαθάρισα. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου και φεύγεις. Δεν σε αραγωνιάζομαι. Και αυτή τι έκανε? Το πήρε και έφυγε. Σε εγκατέλειψε. Δεν γεννήθηκε η γυναίκα που θα με εγκαταλείψει. Ναι, αλλά αυτή πήρε το αυτοκίνητο που σου χάρισε και σε εγκατέλειψε. Λεπτομέρεια. Εγώ τη το είπα. Άρων το αυτοκίνητό σου και περιπάτη. Αχ, βρε παιδί μου. Και τώρα θα ξαναπέσεις πάλι στην ανάγκη του πατέρα σου. Ενώ αυτή θα σου άνοιγε και τηλεοπτικό σταθμό. Λες να τα έκανα θάλασσα. Α, τι να κάνω, μη είχε κάνει ρεζίλ. Ακού να πηγαίνει στον πατέρα μου να ζητάει την έγκρισή του να μαραγωνιαστεί. Και δεν την αραγωνιαζόσουνα κι εσύ. Τι είχες να χάσεις, μωρέ. Μετά. Πολύ θα ήθελες να σου μοιάσω, ε. Να γίνω σαν και εσένα με αυτό που πας να κάνεις. Όχι, μητέρα. Προτιμώ πτωχός, αλλά τίμιος. Ναι, Νίκο Ξανθόπουλε. Άντε να σε ξαναδώ τώρα να παρακαλάς τον πατέρα να σου φτιάξει το συγκρότημα.